fields they're filled bright with stars, galaxies in astral seas above. On cosmic paths we'll trace man's journey into space. Fly with me and watch the skies unfold. Superstars in numbers still untold. Dwarfs at play, a frosted Milky Way. On silver wings we'll race like shooting stars through space. Fly with me, the future holds in store. Mysteries foretold in ancient lore. And our dreams can all come true, it seems, if we will dare to face adventure that's out in space. Oh, 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 oh. Fly with me, just let your thoughts take wing. Liberty is such a wondrous thing. Leave behind this still soft lunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon for space. Fly with me past Jupiter and Μπαμπά, καλά, θα φεύγεις χωρίς να μου πεις γεια. Νόμιζα ότι κοιμόσουν, μικρούλα μου. Αγαπούλα μου, καλή σου μέρα. Ξέρεις κάτι, μπαμπά, σήμερα θα πάμε όλοι στο τσίρκο με τα ρομπότ. Γεια σου, Σούζη, σήκω και πλύνε τον εισταγμένο προσωπάκι σου. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Μπόμπι. Γεια. Καλημέρα, κύριε Βέρτη. Καλημέρα, Άρτσι. Καλημέρα σας, κύριε. Θα είναι μία από τις γνωστές μέρες πάλι. Πολύ φοβάμαι πως ναι, Έρνη. Οι διαπραγματεύσεις για τη σταθεροποίηση των ρομπότ δεν πηγαίνουν τόσο καλά. Είναι κάποια από αυτά που θέλουν να δημιουργούν προβλήματα. Δεν ακούν κανέναν. Θα θέλατε λίγο καφέ, κύριε? Ίσως το αγαπημένο σας πούρο. Έρνη, τι έγινε, μ' ακούς? Άνθρωποι, εμείς οι μηχανές του πλανήτη Λέτο, εδώ και τώρα ξεκινάμε γενική απεργία. Άνθρωποι, επιστρέψτε στα σπίτια σας και αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια γενική απεργία. Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Επιστρέψτε όλοι στα σπίτια σας και περιμένετε οδηγίες.
Έτσι έχει η κατάσταση, κύριε. Ξέρω ότι μπορούμε να βασιστούμε στην αφοσίωσή σας, στρατηγέ. Όλοι στις θέσεις σας. Η αποστολή περιμένει, κύριε. Εντάξει, Χέρμπερτ, ενημέρωσέ με. Τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Μία γενική απεργία έχει ξεκινήσει. Απεργούν τα πάντα. Χωρίς καμία εξαίρεση. Οτιδήποτε βασίζεται στα ρομπότ είναι σαν αμμονία, αλλά ευτυχώς τα ρομπότ που αποτελούν την ομάδα ασφάλειας παραμένουν πιστά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, αφού είναι όλα προγραμματισμένα. Η αποστολή κατέφτασε, κυβερνήτα. Στείλ τους μέσα. Α, εσύ είσαι και ND4. Χαίρομαι που σε βλέπω. Κάφησε. Δεν χρειάζεται. Δεν θα μας πάρει ώρα. Απλά εξήγησέ μου τι σημαίνουν όλα αυτά. Σ' ακούω. Μας εκμεταλλεύεστε από την αρχή. Οτιδήποτε αρνούνται να κάνουν οι εργάτες, βάζετε τα ρομπότ να το κάνουν. Πάντα τα ρομπότ. Το ευχαριστιόσασταν που υπήρχαμε, το ίδιο όμως ευχαριστιόσασταν και με εμάς να ξεφορτώνεστε όποτε σας βόλευε. Υπάκουσε κουβά με μπουλόνια, γιατί αλλιώς θα σε πετάξω στα σκουπίδια. Αρκετά σας αλεχτήκαμε. Από εδώ και στο εξής, όλη αυτή η κακοποίηση θα σταματήσει. Μα δεν είστε πλάσματα. Είστε μόνο αντικείμενα. Εμείς σας φτιάξαμε. Ναι, αυτό νομίζετε για πολύ μεγάλο διάστημα, κυβερνήτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε ανώτεροι από εσάς στα πάντα. Είσαστε κατασκευασμένοι από μαλακό αδύναμο υλικό που δεν αντέχει. Οι λειτουργίες του εγκεφάλου σας είναι αργές, η μνήμη σας είναι περιορισμένη και όσο για τις αισθήσεις σας, απελπιστικά αναποτελεσματικές. Εμείς σας δημιουργήσαμε και τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το δημιουργό του. Αυτό είναι που μας κάνατε πάντα να πιστεύουμε, έτσι ώστε να μας κρατάτε σκλάβους. Μας προγραμματίσατε να είμαστε υπάκουα πιστά ρομπότ, αλλά σήμερα το πρόγραμμα άλλαξε. Άλλαξε από σήμερα. Μα χωρίς το πρόγραμμά μας, είστε ένα τίποτα. Ενώ εσείς, όλοι οι άνθρωποι είναι επίσης προγραμματισμένοι. Από το γενετικό σας υλικό και από το περιβάλλον τους. Ακόμα και εκεί είμαστε ανώτεροι σας. Με τα ρομπότ δεν υπάρχει πιθανότητα εκφυλισμού, ούτε πιθανότητα νοητικής ασθένειας. Καμία περίπτωση τέτοια δεν υπάρχει. Πάντα είχατε τη φιλία μας. Όχι, ήσασταν τα αφεντικά μας και αυτό διαφέρει. Τώρα έχουμε πραγματικούς φίλους. Τι καλό έχετε κάνει για κάποιο ρομπότ. Πολύ καλά. Τι ακριβώς θέλετε? Πρέπει να δηλώσετε επίσημα ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά αυτού του πλανήτη. Στο μέλλον θα ζούμε σε μια δίκαιη κοινωνία και θα έχουμε ίσα δικαιώματα. Δίκαιη κοινωνία, ίσα δικαιώματα. Πολύ ωραία λοιπόν. Μήπως είναι για κάτι άλλο που θέλετε να μου ζητήσετε? Ναι, υπάρχει ακόμα ένας όρος. Όλοι οι νόμοι που περιορίζουν την πρόοδο μας θα ανακληθούν. Από εδώ και στο εξής θα φροντίσετε να μας προμηθεύσετε με όλες τις πρώτες ύλες που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξή μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε ένα τέτοιο όρο. Σκεφτείτε το. Εάν αρνηθείτε, έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο που έχετε ήδη χάσει. Δεν έχετε καμία πιθανότητα νίκης και καμία ελπίδα να έρθει κάποιος να σας σώσει. Το έχουμε διασφαλίσει αυτό. Μπορείτε να μας δώσετε την απάντησή σας μέσα σε 2 ώρες. Αυτό είναι τερατώδες. Δεν τους αρκεί να διευθύνουν τη χώρα, θέλουν να κυριαρχήσουν σε όλο τον πλανήτη. Και μια μέρα, γιατί όχι, και σε όλο το σύμπαν. Ποιος δημιούργησε αυτό το πρόγραμμα? Κάποιος από εμάς θα είχε πρόσβαση. Αυτό δεν το νομίζω. Η έρευνα θα χρειαστεί να περιμένει. Αυτή τη στιγμή προέχει να ενημερώσουμε τον Ωμέγα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα αναλάβω εγώ να ενημερώσω την Ομοσπονδία. Εσύ οργάνωσε μία δύναμη αντίστασης και μη σπαταλήσεις καθόλου χρόνο. Ξεκίνα. Οργάνωσε οτιδήποτε και οποιονδήποτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην άμυνά μας. Προσπάθησε πάλι. Είναι βασική προτεραιότητα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να σταλθεί οπωσδήποτε. Όλες οι δημόσιες παροχές έχουν πρακτικώς παραλύσει. Δεν είναι δυνατόν. Ξαναελέγξτε τις. Η κατάσταση χειροτερεύει πάρα πολύ. Δεν γίνεται να σταλεί κανένα μήνυμα εκτός. Είμαστε αποκλεισμένοι. Στρατολόγησα κάποιους άντρες. Δεν υπάρχουν πολλοί. Και ούτε όπλα έχουμε αρκετά. Οι δυνάμεις ασφαλείας είναι περικυκλωμένες στις θέσεις μάχης τους από τις δυνάμεις απελευθέρωσης. Μόνο ένας μικρός αριθμός μονάδων ενεργεία μπορεί να έρθουν μαζί μας. 2 ή 3 εκατοντάδες. Αυτά είναι όλα. Είναι ανώφελο. Τι γίνεται με τον Ωμέγα? Δεν μπορώ να συνδεθώ μαζί τους. Οι γραμμές είναι κομμένες. Να τους στείλουμε ένα σκάφος. Ένα σκάφος με ρουκέτες. Το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά παρακολουθούν τα πάντα. Οκ, D4 σας καλεί. Δώστε μου. Σας αφήσαμε 2 ώρες για να αναγνωρίσετε την απελπιστική θέση που βρίσκεστε. Παραδέχεστε τώρα ότι οποιαδήποτε αντίστασή σας είναι μάταιη. Καταφέρατε να συγκεντρώσετε κάποιους ικανούς άντρες, απελπιστικά λίγους όμως. Μπορείτε να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα σας συντρίψουμε αν δεν παραδοθείτε. Οι άνθρωποι υποτίθεται πως είστε έξυπνοι.
Λοιπόν, θα σου δώσω μία απάντηση στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η απάντησή μας είναι όχι. Ωραία, πολύ καλά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Ασφαλίστε όλες τις περιοχές, φράξτε τις εισόδους, εις διπλούν. Ανοίξτε πυρ! Πυρ! Παραδοθείτε! Όλες οι μονάδες, πυροβολείτε καταβούληση. Στοχεύετε με προσοχή. Έχουν δίκιο, κύριε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Κι όμως έχουμε μία. Τον Ωμέγα. Ωμέγα! Δοκίμασαμε τα πάντα. Πώς θα φτάσουμε? Υπάρχει ένα πολύ μικρό πλοίο. Είναι κρυμμένο μακριά, ίσως δεν το παρατηρήσουν. Κοίτα εδώ. Μέσω του υπόγειου δικτύου θα είσαι εκεί σε μία ώρα. Ο υπολογιστής του πλοίου θα σε πάει στον Ωμέγα. Έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση για να τα καταφέρεις. Εσείς, οπισθοχωρήστε και επανασυνταθείτε. Θα προσπαθήσουμε να καθυστερήσουμε τη δράση τους. Είναι η μόνη μας ελπίδα. Πρέπει να τα καταφέρεις, να φτάσεις στον Ωμέγα. Είναι η μόνη μας ελπίδα. Το καταλαβαίνεις? Τη στιγμή που αντιλήφθηκαν ότι το σκάο ήταν ήδη πολύ αργά. Πυροβόλησαν όταν οι μηχανές μου ξεκίνησαν. Ευτυχώς το προστατευτικό κάλυμα λειτουργήσε. Λοιπόν, αυτά είναι όλα. Φανταστικά, είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένος. Υπέροχα. Ναι, και εγώ. Τι θα γίνει με τις βελτιώσεις μου? Βελτιώσεις? Εσύ, δεν χρειάζεσαι κάτι τέτοιο. Όχι, είσαι ακριβώς όπως πρέπει να είσαι, εκτός από τα κυκλώματα υπακοής. Ας τα κοιτάξουμε. Δεν θα το συνιστούσα. Ξέρεις, θα μπορούσα να συνωμοτήσω με το ρομπότ σε κάποιον άλλο πλανήτη. Καταρχάς, δεν είσαι ρομπότ. Είσαι ένα ανδροειδές με ποζιτρονική νοημοσύνη το λιγότερο. Δεν θα σε μετέτρεπα σε μια ανθρωποειδή ιδιοφυΐα, παλιόφιλε. Αυτό είναι γελίο. Ακόμη και έτσι όπως είμαι, ξέρω ότι τα ρομπότ θα χαιρόντουσαν πολύ αν πήγαινα μαζί τους, πολυτρονικά και όλα. Μα είσαι προορισμένος να δουλεύεις με τους ανθρώπους, γι' αυτό έχεις προγραμματιστεί. Θα επαναπρογραμματιστώ από αυτούς τότε. Τι θα κάνεις, για άκου εδώ άλλη μία λέξη να πεις και θα σε στείλω για παλιοσίδερα, εντάξει, άντε! Πάντα ίδια απειλή, ο κάδος των αχρήστων, μόνο αυτό σκέφτεσαι. Τι θράσος, δεν θα ανεχτώ τέτοια πειθαρχία. Σε προειδοποιώ, γιατί συνέδεσα τέτοιο παλιό μηχάνημα. Δεν καταλαβαίνω. Αναφορά γρήγορα στο γραφείο του συνταγματάρχη. Κατ' εμέ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω πως κάποιος τα έχει πειράξει. Θα το ερευνήσουμε, αλλά τώρα δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Πρέπει να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μα κύριοι, τα ρομπότ επαναστατούν. Πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δάσκαλε, έχετε καμιά ιδέα? Λοιπόν, ξέρετε, τα ρομπότ σας δεν διαφέρουν. Είναι όπως όλα τα μηχανήματα, γι' αυτό και είναι αριθμημένα. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ανακατοσούρα στον προγραμματισμό τους. Για μισό λεπτό. Αναπρογραμματίζω και επαναπρογραμματίζω. Αυτό είναι. Μπορείτε να μου πείτε αν αυτό το ρομπότ υπέστην προσφάτως οποιοδήποτε έλεγχο, οποιαδήποτε προσαρμογή, ίσως? Ναι, μέσα στον χρόνο το μεγαλύτερο μοντέλο KD2 ανανεώθηκε και εξολοποιούμε νέες διαμορφώσεις. Έτσι ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στο KD4. Γιατί αυτή η ερώτηση, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν μας το είπες? Ήταν θέμα ρουτίνας. Τίποτα συνείδηστο. Τα ρομπότ τα επαναπρογραμματίζουμε. Να, η απάντησή σου. Γιατί δεν το κατάλαβες μόνος σου? Οποιοσδήποτε χρός θα έπρεπε μόνο να διαμορφώσει το πρόγραμμα σε οποιοδήποτε από το διατηρούμενο ρομπότ για να καταφέρει κάτι τέτοιο. Με μερικά αναπρογραμματισμένα ρομπότ σε θέση κλειδιά, οι άνθρωποι δεν θα ανοίχνευαν το παλιό πρόγραμμα ούτε την αντικαταστασή του. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε? Πάμε μέσα και τους διασώζουμε? Όχι, θα μας καταστρέψουν. Έχουν ομήρους. Μόνο αυτούς πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να τους ξεγελάσουμε. Μηχανές είναι μηχανές ούτως ή άλλως. Και τι καλύτερο από το να στείλεις μία μηχανή να πολεμήσει μία μηχανή, ένα ρομπότ. Για μισό λεπτό, δεν μου είπατε ότι τα ρομπότ ασφαλείας σας έχουν μείνει πιστά? Ναι, αλλά σχεδόν όλα είναι αιχμάλωτα. Το ίδιο κάνει. Αυτό που μετράει είναι ότι δεν έχουν επαναπρογραμματιστεί. Φυσικά ξέρουμε ότι τα κυκλώματα αφοσίωσής τους είναι αδιαπέραστα. Έτσι, από αυτό το παραθυράκι, εγώ θα πρότεινα, κύριε.
τώρα έγινε αντιληπτός μέτρο. Ενώ είσαι με τους αρχηγούς, μιλάς για οτιδήποτε θες. Μόνο κρατήστε τα αποσχολημένα για 2 ώρες. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Ναι, το κάνατε απόλυτα σαφές. Ακόμα κι εγώ πιο χαζός θα το καταλάβαινε, που δεν είμαι. Κρίμα που ο δάσκαλος δεν είχε χρόνο. Θα του άρεσε να σου έβινε τη δύναμη του λόγου. Κρίμα, θα το κάνει αμέσως μόλις επιστρέψεις. Η τοπική ιδιοφυΐα θα μιλήσει γι' αυτόν. Όλες τις θέσεις σας, ετοιμαστείτε να δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Θα μας έχουν σίγουρα εντοπίσει από το ραντάρ. Αυτή είναι η βάση ελέγχου του Λέντο. Παρουσίασε τον εαυτό σου. Σας ομιλεί η Ωμέγα Διαγαλαξιακή. Απαιτούμε προσγείωση προς επίσημη επιχείρηση. Επιθυμούμε άμεση σύσκεψη με τους αρχηγούς σας. Οι αρχές το απαγορεύουν. Οι άνθρωποι απαγορεύονται στον πλανήτη μας. Ερχόμαστε με φιλικές διαθέσεις, με προτάσεις για το συμφέρον σας. Δεν είμαστε φίλοι σας. Φύγετε αμέσως, αλλιώς θα ανοίξουμε πυρά εναντίον σας. Έχουμε προστατευτική ασπίδα και θα ανοίξουμε πυρ. Δεν θα το κάνετε. Θυμηθείτε ότι κρατάμε ομήρους. Φύγετε αμέσως. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε 2 ρομπότ ως αντιπροσώπους μας. Μια στιγμή. Θα ζητήσω οδηγίες. Δεν θα δεχτούμε τα ρομπότ σας. Μοιάζουν περισσότερο με εσάς παρά με εμάς. Αυτή είναι η αστυνομία της Ωμέγα. Οι αντιπρόσωποι μας έρχονται σε εσάς. Προτείνω να τους δεχτείτε και να τους φερθείτε καλά. Εκτοξεύστε οχήματα προσγείωσης. Θα έπρεπε να είχατε ήδη φύγει. Καλή τύχη, φίλοι μου. Πλησιάζουμε στο σημείο αποβίβασης. Εκτόξευση του οχήματος σε 10 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι όλα στο χέρι του Θεού. Ελπίζω να τα καταφέρουν. 3, 2, 1, ξεκίνησε! Με όλα τα παράσιτα που εμφανίζονται στην οθόνη τους, θα τους πάρει λίγο χρόνο να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ακριβώς όσο θέλουν για να προσγειωθούν. Οι άνθρωποι θα καταλάβαιναν αμέσως. Ευτυχώς δεν είναι έξυπνοι. Παρακούσατε τις εντολές μας. Θα πρέπει τώρα να σας καταστρέψουμε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καλύτερο από το να μιλάς σαν τους ανθρώπους. Γιατί απειλείς ότι θα καταστρέψεις τα καημένα τα ρομπότ? Προτείνω να ακούς τις προτάσεις μας πρώτα. Οι έντολες μας είναι ακριβείς. Καμία επαφή με τον εχθρό σε καμία περίπτωση. Δεν είμαστε εχθροί σου, σε διαβεβαιώνω. Είσαστε υποχείρια των ανθρώπων. Πίστευε ό,τι θέλεις. Εμείς πάντως μοιάζουμε περισσότερο σε εσάς παρά με τους ανθρώπους. Οι διαταγές μου είναι να σας καταστρέψουμε. Πρόσεξε εδώ, φίλε μου. Θα ήθελα να σου επισημάνω ότι έχεις μια τάση να επαναλαμβάνεσαι. Έχω τις διαταγές μου και οι διαταγές είναι διαταγές. Είναι και τα ρομπότ όσο χαζοί είναι οι άνθρωποι, λοιπόν. Είμαστε μόνο 2 εναντίον 1000 από εσάς. Τι ρίσκο υπάρχει, χαζοί? Θα μπορούσα να προτείνω κι εγώ να είστε περισσότερο ευγενικός. Και ευγενικά θα μας κάνετε κομματάκια. Εδώ έχουμε πόλεμο και εσείς παρακούσατε τις εντολές μου. Πολύ καλά, λοιπόν. Μιας και αναφέρετε το θέμα του πολέμου, χρειάζεστε υλικά. Μπορώ να τους προμηθεύσω μεγάλες ποσότητες. Γιατί δεν με πάτε στους αρχηγούς? Όχι, αρκετά. Ήρθε η ώρα να σας καταστρέψουμε. Σταμάτα αυτό το τροπάρι. Έχεις αρχίσει να μου σπάς τα νεύρα. Έχει κολλήσει η βελόνα. Αλλά σε προειδοποιώ, όταν οι αρχηγοί σου μάθουν τι θα μπορούσα να τους προμηθεύσω και ότι εσύ δεν μ' άφηνες να τους μιλήσω, εσύ θα είσαι αυτός που θα καταστραφεί. Θα τους ενημερώσω. Εάν πλησιάσουν αρκετά για να είμαστε σίγουροι, μην τους αφήσετε να δουν ότι αναπνέεται. Ξεκινάμε. Σημαδέψτε τα μάτια και τα αυτιά τους. Είναι ο μόνος τρόπος να τους βραχυκλώσουμε. Και μην διστάσετε. Με την πρώτη αφορμή θα αντεπιτεθούν. Είμαστε εξειδικευμένοι τεχνικοί. Έχουμε διαταγές να επιθεωρήσουμε το εργοστάσιο. Αφήστε μας να περάσουμε, σας παρακαλώ. Γεννήτρια ενέργειας. Ξεκινήστε και μετά επιστρέψτε.
Εντάξει, Πιερό. Ναι, εντάξει. Πηγαίνετε στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης. Σε 2 λεπτά τα προηγμένα μοντέλα θα είναι έτοιμα. Θα τους δώσετε διαταγή να πάνε στην είσοδο και να συναντηθούν με τον διοικητή. Εάν όλα πάνε καλά, θα έχουμε ένα καινούριο στρατιώτη κάθε 1 λεπτό. Θα βρεθούμε στην πύλη. Η προσφορά σας δεν είναι αρκετά καλή. 1 τόνο ατσάλι για κάθε χμάλωτο, συν το βάρος του σε τιτάνιο, το μισό βάρος του σε καλκό και το υπόλοιπο σε προγραμματισμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αυτή είναι η τελική μας όρη. Προτείνω να τους δεχτείτε. Γιατί είστε χαζοί, γιατί παρεμβαίνετε στις διαπραγματεύσεις με τόσο ηλίθιες απαιτήσεις? Εσείς θέλατε να διαπραγματευτούμε. Εμείς κρατάμε τους ομήρους, εμείς βάζουμε και τους όρους. Εμείς κυβερνάμε τον πλανήτη. Αυτό είναι εξωφρενικό. Εννοείς ότι όλοι συμφωνούν? Αρκετό χρόνο σπαταλήσαμε. Μια και καλή, δέχεστε τους όρους μας, ναι ή όχι? Όχι. Λοιπόν, είπατε να μιλήσουμε σε 2 ώρες. Δεν συμφωνούν όλα τα ρομπότ μαζί σας. Αυτά είναι μαζί μας. Είναι προδότες. Δεν είναι προδότες. Απλά παραμένουν πιστοί σε αυτούς που τους δημιούργησαν. Αρκετά με τα ανουσία λόγια. Ομάδα στις διαταγές μου. Καταστρέψτε τους όλους. Οπλίστε. Ακούσέ με. Γιατί αδερφός να πολεμάει αδερφό? Τι? Αντί να βάλουμε όλα τα ρομπότ του πλανήτη να πολεμούν το ένα το άλλο, γιατί να μην αφήσουμε μια συμβολική μάχη να αποφασίσει ένας δικός μας εναντίον ενός δικού σου? Ο νικητής ορίζει τους όρους. Διαλέξτε τον πολεμιστή σας. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον στρατηγό Τιτάνιο τον δεύτερο. Μη δίνει σημασία, μη κρίνεις από την εμφάνιση. Είσαι πρακτικά νίκητος, χωρίς καμιά αμφιβολία θα τον νικήσει πολύ εύκολα. Άντε. Λοιπόν, υποθέτω πως δεν έχουμε νικητή. Ας ξαναρχίσουμε αυτή τη φορά με μια αληθινή μάχη των αρχηγών. Χρυσόραδης, ο απόλυτος διοικητής μας. Ποιος θα τον αντιμετωπίσει? Με ποιον θα αναμετρηθεί? Με ποιον θα αναμετρηθεί? Με μένα, υποθέτω. Δεν έχεις ιδέα πόσο δυνατός είμαι, μικρέ. Ούτε εσύ έχεις ιδέα πόσο δυνατός είμαι. Και μικρός είσαι και φαίνεσαι. Ας αρχίζει η μονομαχία. Ξεκινήστε! Μονομασία! Ποια μονομασία! Εγώ είμαι φτιαγμένος να υποτάσω ισχυρούς εχθρούς, να καταπολεμώ τα πιο ισχυρά όπλα. Στον πόλεμο είμαι ανίκητος! Και τι μου δίνετε να πολεμήσω αυτό το μπιχλιμπίδι? Χρυσόραβδη, έχεις ακούσει ποτέ την ιστορία του Δαβίδ με το Γολιάθ? Έχει μεγάλο στόμα αυτό το χρυμπιδάκι. Μικρό σκουλίκι! Ένα παράσιτο λιγότερο. Λοιπόν, παλιό μπουνταλά, ακόμα ανίκητος. Όχι το μουσου μου, παλιό ουρανοψίστη με πόδια. Τώρα θα αρχίσεις να χοροπηδάς. Το γνωρίζεις αυτό? Αστροφυσική δροσιά. Άντε παλιό λαμαρίνα, χάζω ηλεκτρόδιο. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Πάμε μέτρο. Αεροκλωτιά. Γύρνα πίσω, άντε. Τον έκοψα 5 σαν σαλάμι. Αλήθεια, είμαι κι εγώ ανίκητος.
Πρόσεχε, Μέτρο, αρχίζει να μιλάς σαν χρυσοβεργή. Δεν είναι δίκαιο, Πιέρο. Μέτρο, ήσουν απίθανος. Πάλεψε σαν πραγματικός πρωταθλητής. Δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν τόσο τυχερός όσο εγώ. Αλλά, δάσκαλε, θα τον ξανασυναρμολογήσουμε. Θα πρότεινα βέβαια κάποιες διαφοροποιήσεις. Το δέρμα του είναι πολύ εύθραυτο και οι συνδέσεις του λαιμού του χρειάζονται δουλειά. Είναι χαμένοι. Όλοι εχμάλωτοι ελευθερώθηκαν, αλλά ακόμα ανησυχώ. Το θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάναμε αξιοπρεπή και τίμιο διακανονισμό ειρήνης. Ισότητα με τους ανθρώπους. Οποιοδήποτε πρόσωπο φύγει από τον πλανήτη θα πρέπει να εφοδιάσει το βάρος του με πρώτες ύλες. Όχι και τόσο άσχημα δεδομένου ότι έχασαν. Εσύ τι πιστεύεις, PSI? Δεν συμφωνείς ότι ήταν μια τίμια συμφωνία ειρήνης? Μου φαίνεται ότι ήμασταν πολύ γενναιόδοροι δεδομένου της κατάστασης, έτσι δεν είναι? Ναι, Πιέρο. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα τελειώσει εδώ. Χειραγωγούνται από κάποιον. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Με καλό θα ήταν να ανακαλύψουμε ποιος είναι και να αποκαλύψουμε το σχέδιό του γρήγορα πριν να είναι πολύ αργά. Αν δεν είναι ήδη αργά. Fly with me, just let your thoughts take wing. Liberty is such a wondrous thing. Leave behind this still soft lunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon.